είναι ο κύριος Αντώνης Φιλιππίδης που ζει στην Τουρκία εδώ και 24 χρόνια και εργάζεται με την εταιρεία στην οποία βρίσκεται σε ένα μεγάλο μέρος των, προσέξτε, των εθνικών προγραμμάτων πληροφορικής, ειδικά για τον τομέα υγείας της Τουρκίας, του τουρκικού εθνικού συστήματος υγείας. Και όχι μόνο, η εταιρεία έχει εξαπλωθεί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας της Αλβανίας, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας του Κωσόβου. Και θα δείτε ότι πράγματα που εμείς εδώ θεωρούμε ότι κάποια στιγμή λειτουργούν ήδη με μεγάλη... Καλό είναι να γίνονται συγκρίσεις για να καταλαβαίνουμε, διότι όταν λέμε στρατηγική ισχύος, ήπια λένε άλλοι, σκληροί λένε άλλοι, όλα είναι πακέτο. Μη φαντάζεστε ότι είναι μόνο αμυντικές δαπάνες και εξωτερική πολιτική. Το πιο γερό είναι η παιδεία, η υγεία, η οικονομία. Από εκεί ξεκινάς. Αυτή είναι η στρατηγική ισχύος. Και θέλω να τον καλημερίσω τον κύριο Φιλιππίδη, ο οποίος η αλήθεια είναι μας άνοιξε τα μάτια λίγο με αυτά που μας υπέβαλε. Καλημέρα κύριε Φιλιππίδη. Καλημέρα κύριε Σακίνη. Καλημέρα, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη, και στους ακροατές σας. Κύριε Φιλιππίδη, πριν σας ρωτήσω, πείτε μου ποια είναι η κατάσταση δύο εβδομάδες πριν τις εκλογές στην Τουρκία και ποια είναι η δική σας αίσθηση. Εντεταμένη είναι η κατάσταση, είναι 50-50 θα μπορούσαμε να πούμε. Ο κόσμος, πολλής κόσμος αναμένει μια αλλαγή. Ο υπόλοιπος κόσμος, οι υποστηρικτές του καθεστώτος πιστεύουν ότι θα συνεχίσει η κυβέρνηση υπό Ερντογάν. Είμαστε σε μια συνεχώς αναμονή εδώ, το τι θα γίνει και ειδικά το τι θα γίνει εκείνη την ημέρα. Μάλιστα. Μεταξύ των πολιτών υπάρχει έτσι ένταση, αναβρασμός, αυτά που είχαμε δεκαετία του 80 στα περίφημα ελληνικά καφενεία ή όχι, είναι αντιπαράθεση αλλά με ήπιο τρόπο? Κοιτάξτε, υπάρχει μια αντιπαράθεση με ήπιο τρόπο, γιατί τα στρατόπεδα είναι πραγματικά πολύ χωρισμένα. Οι μεν βρίσκονται και συζητάνε μεταξύ τους, οι δε πάλι κάνουν το ίδιο, οπότε καταλαβαίνετε δεν υπάρχουν κάποια κενά σημεία τα οποία θα μπορούσαν να συνευρεθούν. Οπότε εδώ είναι και το θέμα το οποίο όλοι αναμένουμε να δούμε στις 14 Μαΐου, εκεί όπου οι μεν και οι δε θα βρεθούν μπροστά στις κάλπες. Σεισμός και οικονομία είναι τα κρίσιμα θέματα στην προεκλογική ατζέντα, είναι αυτά που απασχολούν τους πολίτες πάνω-πάνω? Η οικονομία είναι το θέμα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ τον κόσμο. Ο σεισμός έχει πέσει λίγο στο περιθώριο αυτή τη στιγμή. Συζητιέται πάρα πολύ μεν, αλλά είναι η οικονομία το πρώτο θέμα. Λοιπόν, θέλω τώρα να έρθουμε στο θέμα για το οποίο σας ζήτησα σήμερα. Να μας καταθέσετε καταρχάς την εμπειρία σας. Και αφορμή δόθηκε από τη συζήτηση που είχαμε αρχικώς με τον κύριο Κονδύλια, αλλά και σήμερα και ο πρόεδρος των εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό σχεδόν ήρθε να το επιβεβαιώσει. Εσείς μου στείλατε πληροφοριακό υλικό το οποίο έχετε παρουσιάσει και σε ένα φόρουμ στην Αθήνα για την ενοποιημένη βάση δεδομένων δημόσιων και ιδιωτικών νοσοκομείων στην Τουρκία, στα πλαίσια του Εθνικού Συστήματος Υγείας, όπου με ένα πάτημα του κουμπιού, όπου επιτρέπεται και δεν μιλάμε για τα προσωπικά δεδομένα. Υπάρχει εικόνα, είναι έτσι? Ναι κύριε Σακίνη, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Να φανταστείτε ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας εδώ της Τουρκίας συμπεριλαμβάνει περίπου 850 κρατικά νοσοκομεία και άλλα τόσα ιδιωτικά, τα οποία είναι εξαναγκασμένα βάσει νόμου να αποστέλνουν πληροφορίες για κάθε υπηρεσία την οποία προσφέρουν στους πολίτες στο Κεντρικό Εθνικό Σύστημα Υγείας, από το οποίο όλες οι πληροφορίες αυτές είναι προσβάσιμες από κάθε γιατρό, νοσοκομείου, κλινικής, οικογενειακό γιατρό, ο οποίος έχει οπωσδήποτε και την εξουσιοδότηση να δει αυτές τις πληροφορίες. Δηλαδή μου λέτε ότι υπάρχει ένα σύστημα στο οποίο ενιαία υπάρχει διαχείριση σε ό,τι έχει σχέση με τα ιατρικά αλλά και τα υπηρεσιακά δεδομένα σε όλους τους χώρους προσφοράς υγείας, είτε είναι νοσοκομεία, είτε είναι εξωτερικές κλινικές, είτε είναι τα κέντρα οικογενειακών γιατρών, δηλαδή πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, κέντρα ραδιολογικών εξετάσεων, εργαστηρίων, αιματολογικών και άλλων εξετάσεων. Όλα. Είναι όλα. Τα πάντα.
Όλα σε μια βάση. Είναι όλα online διασυνδεμένα και ο κάθε πολίτης έχει πρόσβαση σε όλο του το ιστορικό. Αυτό που εννοούμε και λέμε εμείς στην Ελλάδα, ο φάκελος ασθενής, υπάρχει εδώ και θα έλεγα 13 χρόνια στην Τουρκία και τα τελευταία 8 χρόνια είναι προσβάσιμος μέσω ένα app του τηλεφώνου, όπου μπορεί να δει στο τηλέφωνο του ακόμη και τις ραδιολογικές εξετάσεις. Αφήστε τις αιματολογικές εξετάσεις, αυτά είναι τα απλά πράγματα. Όλα αυτά είναι προσβάσιμα. Και όχι μόνο στην περιοχή στην οποία ζει, οπουδήποτε ανά Τουρκίας έχει πάει σε οποιονδήποτε γιατρό, νοσοκομείο, κλινική, είτε αυτή είναι κρατική είτε είναι ιδιωτική, οι πληροφορίες με το ιστορικό του, με το ιατρικό του ιστορικό είναι προσβάσιμες ανά πάσα στιγμή από τον ίδιο και από όλους οι οποίοι πρέπει να έχουν αυτή την πρόσβαση. Επειδή είστε σε μια εταιρεία διαχείρισης αυτών των δεδομένων ή μάλλον των υποδομών αυτών των δεδομένων, ναι, για να είμαι σωστός. Ναι, εμείς στήσαμε, μάλιστα, η εταιρεία μου και εγώ βασικά ήταν το πρώτο μεγάλο έργο το 2006 σε συνεργασία, πολύ στενή συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, στήσαμε την κεντρική πλατφόρμα διαχείρισης δεδομένων τα οποία εισέρχονται βάσει στάνταρτα προδιαγραφών από όλα τα νοσοκομεία και όλους τους παροχείς υπηρεσιών υγείας στην Τουρκία. Το διαχειρίζεται πλέον το Υπουργείο Υγείας με δικό του προσωπικό, αλλά εμείς ήμασταν η εταιρεία η οποία το έχει στήσει όλο το. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Πέφτει το κόστος της παροχής υπηρεσίας και βοηθάει στην ποιότητα, ή έχουμε μια εικόνα, ακούστε λίγο, ή έχουμε μια εικόνα, αλλά δεν βαριέσαι, αδερφέ? Όχι, δεν υπάρχει τέτοια αντίληψη εδώ. Το δε βαριέσαι είναι καθαρά δικιά μας πατέντα. Αυτό που γίνεται εδώ, να φανταστείτε ότι τα φάρμακα, ας ξεκινήσω και ας πω το πιο απλό παράδειγμα των φαρμάκων, από τη στιγμή που παράγονται ή εισάγονται στη χώρα και διανέμονται στα νοσοκομεία, στα φαρμακεία, στους οικογενειακούς γιατρούς, έτσι ώστε να εκδοθούν στον ασθενή, ακόμη και η απλή, η μονή ταμπλέτα, να φανταστείτε, ακόμη και η μονή ταμπλέτα, ναι, ναι, μετριέται, οπότε έχει άμεσα το σύστημα ιδέα ποιος έχει πάρει ποιο φάρμακο πότε και πόσες ημέρες μπορεί να το χρησιμοποιήσει αυτό το πακέτο φαρμάκου, έτσι ώστε να μπορέσει να πάει σε δεύτερο γιατρό για να του ξαναγράψει το ίδιο φάρμακο. Οπότε καταλαβαίνετε το κόστος είναι πλήρες υποκοντρόλ και όχι μόνο το κόστος αλλά και η ποιότητα των φαρμάκων. Δεν υπάρχει περίπτωση στα φαρμακεία να βρείτε φάρμακα τα οποία θα έχουν ξεπεράσει το όριο χρήσης π.χ. Μάλιστα. Εδώ μου λέει ο Νίκος από το Λονδίνο, ακούγοντάς σας κύριε Φιλιππίδη, αυτό ό,τι ακριβώς συμβαίνει λέει και στο Βρετανικό Σύστημα Υγείας. Ο ασθενής έχει πρόσβαση σε όλες τις εξετάσεις από το κινητό του, την ταμπλέτα του, απίστευτα χρήσιμο λέει. Μακάρι κάποτε να γίνει και στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα γίνονται άλλα, φίλε Νίκο. Γίνεται το wallet και εντάξει, καλά είμαστε. Ναι, κύριε Φιλιππίδη, άρα μου λέτε ότι σε αυτό έχουν πρόσβαση όλοι οι πολίτες. Μισό λεπτό. Όλοι, δηλαδή όλοι, και αυτό που όλοι, ακούμε ως αφήγημα στην Ελλάδα, εκεί στα βάθη, θα σου το πω πώς το ακούμε, της καθυστερημένης Ανατολίας κτλ. Και εκεί. Όχι, μα παντού, παντού. Κοιτάξτε να φανταστείτε ότι το app, το οποίο προσφέρει αυτή την πρόσβαση, ναι, ναι, στα ιατρικά δεδομένα του κάθε πολίτη, χρησιμοποιείται αυτή τη στιγμή που μιλάμε από τουλάχιστον 65 με 70 εκατομμύρια χρήστες. Όλοι το έχουν εγκατεστημένο στο τηλέφωνο τους, όλοι το χρησιμοποιούν. Γιατί δεν είναι μόνο να έχεις πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές, οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις είναι και κρίσιμες για την κατάσταση υγείας του ασθενή, αλλά έχετε τη δυνατότητα να κλείσετε ραντεβού σε οποιοδήποτε γιατρό, σε οποιοδήποτε νοσοκομείο, κλινική, ανά Τουρκίας θέλετε. Πόσο γρήγορα, πόσο γρήγορα, γιατί και εδώ πια έχεις τη δυνατότητα του ραντεβού, αλλά πάει σε ένα χρόνο, ξέρετε. Όχι, μέχρι δύο εβδομάδες εξαρτάται σε ποια νοσοκομεία απευθύνεστε. Αν είναι πολύ μεγάλα κεντρικά νοσοκομεία, θα περιμένετε περίπου μία με δύο εβδομάδες. Αν είσαστε στην περιφέρεια, αμέσως και την ίδια μέρα, την επόμενη μέρα, παίρνετε ραντεβού. Να ρωτήσω κάτι κουτοπώνυρο, αν θέλετε. Αυτά τα προγράμματα που εγκαταστέθηκαν και πια λειτουργούν με ευθύνη του Υπουργείου Υγείας στην Τουρκία,
χρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση? Όχι. Όχι. Αυτά είναι χρηματοδοτούμενα κατευθείαν από πόρους του τουρκικού κράτους. Δεν είναι τόσο πανάκριβα όσο εμείς στην Ελλάδα πιστεύουμε πως κάνει. Να σας πω απλά μία δική μου εμπειρία προσωπική. Όταν ξεκίνησε το όλο θέμα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, εγώ με την εταιρεία μου, λόγω του ότι είχαμε φτιάξει το σύστημα συνταγογράφησης εδώ στην Τουρκία στα πλαίσια του εθνικού συστήματος, κατεβήκαμε σε ένα έργο σε κοινοπραξία με μία ελληνική εταιρεία του χώρου, όπου, να φανταστείτε, ήμασταν πάρα πολύ πιο κάτω όσον αφορά την τιμή προσφοράς από τις κατεστημένες μεγάλες ελληνικές εταιρείες. Μάλιστα. Οι οποίες τότε πηγαίνανε και ακουμπούσανε πάντοτε το σύνολο του budget, το οποίο προσφερόταν από κονδύλια ευρωπαϊκά χρηματοδότηση από ελληνικούς πόρους. Δεν μπορέσαμε να το κερδίσουμε. Κατέληξε το έργο τότε στην διακομματική και τελικά το υλοποίησε και το συνεχίζει να το υλοποιεί, όπως ξέρουμε όλοι, η ΔΙΚΑ, η οποία είναι εταιρεία κρατική και η οποία διαχειρίζεται τα συστήματα, ειδικά του τομέα υγείας της πατρίδας. Και η ΔΙΚΑ τα δίνει υπεργολαβία από την άλλη. Μάλιστα. Ναι. Και το κόστος ανεβαίνει. Θα επιστρέψω στην Ελλάδα. Εδώ με ρωτάνε, ξέρετε, η εκπομπή εδώ γίνεται και με τους ακροατές. Με ρωτάει ο φίλος ο Νίκος. Επειδή καταλαβαίνω πως ο κύριος Φιλιππίδης εργάζεται σε τεχνολογική κατά βάση εταιρεία, το στήσιμο μιας ενιαίας πλατφόρμας όπως αυτή που περιέγραψε στην Τουρκία απαιτεί καλές τηλεπικοινωνιακές υποδομές. Ποια είναι η κατάσταση, αν γνωρίζει, του τηλεπικοινωνιακού δικτύου στη γειτονική χώρα, γραμμές DSL, Fiber ή ασύρματο δίκτυο μεταφοράς δεδομένων? Υπάρχουν σε αγροτικές περιοχές στα βάθη της Ανατολίας, στα ορεινά χωριά? Γιατί όσα περιγράφει απαιτούν τέτοιες προηγμένες υποδομές. Κάτι, για παράδειγμα, που μια χώρα όπως η δική μας, με έκταση το 1 δέκατο της Τουρκίας, δεν το διαθέτει. Ναι, κοιτάξτε, εδώ στην Τουρκία, επί των πλήστων στις μεγάλες πόλεις, και εδώ μιλάμε, υπάρχουν πολλές μεγάλες πόλεις, υπάρχουν δίκτυα οπτικών ινών, fibers υποδομές δηλαδή. Από εκεί και πέρα, ακόμη και στο τελευταίο χωριό, έχετε την δυνατότητα πρόσβασης μέσω ADSL, η οποία υποδομή αυτή προσφέρει πολύ υψηλές ταχύτητες, εκτός του ότι τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας είναι πανταχού παρόν και προσφέρουν πάρα πολύ καλή πρόσβαση όπου και να είστε. Εκτός, εντάξει, αν ανεβείτε σε κάποια ψηλά βουνά ή σε πολύ ορεινές περιοχές ή πάτε πολύ κάτω προς τα σύνορα με Συρία, Ιράκ, οι οποίες περιοχές αυτές έχουν μείνει μεν λίγο πίσω, αλλά θα έλεγα είναι ένα 5 με 6% της περιφέρειας της Τουρκίας. Μάλιστα. Εδώ είναι ένα 5 με 6% καλή. Η Ελλάδα είναι, κύριε Φιλιππίδη μου. Μου λέει εδώ πέρα η Ελένη, το ίδιο συμβαίνει και στην Κύπρο. Με αυτό που περιγράφει, έχω τον σύντροφό μου ασφαλισμένο εκεί και όπου πάει με το νούμερό του βλέπουν τα πάντα, ακόμη και στα φαρμακεία. Άλλος φίλος μου λέει το ίδιο σύστημα που περιγράφει ο εξαιρετικός κύριος Φιλιππίδης υπάρχει και στη Σουηδία. Ναι. Δηλαδή μας λέτε ότι μία χώρα αχανή σε έκταση και πληθυσμιακά στα 90 εκατομμύρια λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Και σας ρωτώ εγώ, λέει εδώ κάποιος, μήπως οι Ιάπωνες ήρθαν σε επαφή με τον κύριο Φιλιππίδη για παροχή know-how, με χιούμορ, λέει η ερώτηση, γιατί βαράμε το κεφάλι μας με αυτά που γίνονται στην Αθήνα. Και έρχομαι και σας ρωτώ, το ίδιο σύστημα αναπτύσσουν και χώρες όπως η Αλβανία ή περιοχές, ναι, εγώ δεν θα το πω χώρα, ας κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση ό,τι γουστάρει, είναι απόσχηση για μένα, ή περιοχές όπως το Κωσυφοπέδιο? Ναι, χρηματοδοτούμενα το έργο της Αλβανίας, το οποίο συμπεριλαμβάνει και το οποίο τελειώσαμε πρόσφατα. Συμπεριλαμβάνει όλα τα κρατικά νοσοκομεία, τα οποία είναι 13 σε νούμερο, τα οποία είναι συνδεμένα σε ένα κέντρο, κρατικό κέντρο πληροφορικής με κεντρική εθνική βάση δεδομένων, όπου όλες οι επιχειρήσεις και όλες οι υπηρεσίες μέσα σε αυτά τα νοσοκομεία είναι ψηφιοποιημένες και παρακολουθούνται και από πλευρά Υπουργείου Υγείας. Το ίδιο έχει γίνει και στο Κωσυφοπαίδιο. Συμφωνώ μαζί σας και την άποψή σας.
όσον αφορά το κωσυφοπαίδιο. Έχει γίνει με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Luxembourg Development Fund. Το 2015 παραδώσαμε το έργο. Δεν είναι σε ενεργεία αυτή τη στιγμή λόγω της πολιτικής κατάστασης εκεί, αλλά η υποδομή υπάρχει, το σύστημα υπάρχει και είναι το ίδιο σύστημα το οποίο σε κάποια φάση μπορεί και να συνδεθεί και με το σύστημα της Αλβανίας και καταλαβαίνετε τα παρεπέρω εσείς. Δεν μου λέτε από όσο γνωρίζετε, γιατί δεν είστε εσείς διαχείριστης της πολιτικής του Υπουργείου Υγείας της Τουρκίας, όμως αυτή η πλατφόρμα που φτιάξατε για το Εθνικό Σύστημα της Τουρκίας και οι βάσεις δεδομένων και πάω στα επιστημονικά δεδομένα είναι προσβάσιμες, προσέξτε τι σας ρωτώ, στους γιατρούς, είτε πανεπιστημιακούς είτε απλούς, στους ιατρικούς συλλόγους, στους ερευνητές στο χώρο της υγείας είναι αυτά, ναι. Ναι. Μα ναι, έχουμε, γιατί ο κύριος Κονδύλης... Έχουμε προγράμματα clinical trials, οπότε όλα τα συστήματα, ειδικά στα πανεπιστημιακά νοσοκομεία, και εμείς να φανταστείτε, ως εταιρεία τρέχουμε εδώ το σύστημα με διαχείρισης πληροφοριών νοσοκομείου του μεγαλύτερου πανεπιστημιακού νοσοκομείου της Άγκυρας με 2.500 κλίνες. Να φανταστείτε, είναι ολόκληρη πόλη, το οποίο ως πανεπιστημιακό νοσοκομείο τρέχει και ερευνητικά προγράμματα. Κύριε Φιλιππίδη, συγγνώμη, σας ρωτώ... υποδομές για clinical trials. Σας ρωτώ πολύ, καθόλου τυχαία, διότι στην Ελλάδα άλλο σύστημα μπορεί να έχει το πανεπιστημιακό στο Ηράκλειο, άλλο το πανεπιστημιακό στην Αθήνα, άλλο στα Γιάννενα, κάπου συναντιούνται, κάπου είναι ασύμβατα, δεν περνάνε τα δεδομένα, αλλά κυρίως και οι κεντρικές υπηρεσίες υγείας δεν έχουν πρόσβαση. Αυτό λένε όλοι οι ερευνητές. Το είπε και ο κ. Κονδύλης. Στην πανδημία δεν είχαν πρόσβαση στα δεδομένα των επιτροπών. Ναι, κοιτάξτε, το θέμα είναι πάρα πολύ απλό. Και εδώ στην Τουρκία, μην νομίζετε ότι όλα τα νοσοκομεία χρησιμοποιούν ένα και το ίδιο λογισμικό. Ο καθένας, το κάθε νοσοκομείο χρησιμοποιεί το δικό του λογισμικό της εταιρείας, της εκάστοτε εταιρείας με την οποία συνεργάζεται. Αυτό που είναι βασικό στην σχεδίαση ενός εθνικού συστήματος υγείας είναι να πάρθουν αποφάσεις ποιες πληροφορίες, με ποιον τρόπο και σε ποια μορφή θα αποσταθούν σε πιο κεντρικό σύστημα το οποίο θα περιέχει όλες αυτές τις πληροφορίες. Από εκεί και πέρα, το να δώσεις πρόσβαση σε ερευνητές από ένα κεντρικό σημείο είναι το μόνο εύκολο. Αυτό που κάναμε εμείς στην Τουρκία είναι το εξής. Το 2000 πάρθηκε μία απόφαση από το Υπουργείο Υγείας τότε ότι κάθε νοσοκομείο βάσει νόμου θα πρέπει να έχει σε λειτουργία σύστημα διαχείρισης νοσοκομείου όλων των υπηρεσιών, όχι μόνο του οικονομικού κομματιού όπως έγινε και γίνεται στην Ελλάδα. Όταν μιλάμε στην Ελλάδα για συστήματα διαχείρισης νοσοκομείου, επί των πλήστων αναφερόμαστε στο οικονομικό κομμάτι. Το οικονομικό κομμάτι είναι το δευτερεύον. Αυτό που είναι βασικό στο νοσοκομείο είναι το κομμάτι διαχείρισης των υπηρεσιών ιατρικής, περίθαλψης. Όλες αυτές οι πληροφορίες πρέπει να υπάρχουν, να είναι προσβάσιμες. Από τη στιγμή που πάρθηκε απόφαση ότι όλα τα νοσοκομεία βάσει νόμου θα πρέπει να χρησιμοποιούν κάποιο τέτοιο σύστημα και να φανταστείτε ότι οι γιατροί οι οποίοι στις αρχές δεν θέλανε να χρησιμοποιήσουν για διάφορους λόγους, επειδή ο ένας έλεγε ότι δεν θέλω, είμαι κατά γιατί θα υπάρχει παρακολούθηση και τέτοιες ιστορίες, τους υπήρχαν τρόποι να τους εξαναγκάσουν δίνοντας είτε πόνους χρησιμοποίησης τέτοιων συστημάτων ή αφαιρώντας τους και κάποια έσοδα τα οποία μπορούσαν να κάνουν λόγω του ότι είμαστε εδώ στην Τουρκία. Οπότε από το 2008-2009 και μετά κάθε νοσοκομείο, κάθε γιατρός σε νοσοκομείο χρησιμοποιεί το σύστημα πραγματικά πάρα πάρα πολύ καλά. Όλες οι πληροφορίες καταγράφουν. Είπατε μια φράση κλειδί. Δυστυχώς στην Ελλάδα ενδιαφερόμαστε μόνο για τα οικονομικά δεδομένα για να λέμε ότι κάνουμε οικονομία κλίμακας. Και η ποιότητα και οι παραγόμενες υπηρεσίες πάνε περίπατο. Και έρχομαι να σας ρωτήσω. Δεν μπορεί. Έχετε κάνει δύο-τρεις παρουσιάσεις σε συνέδρια τεχνολογίας υγείας στην Αθήνα. Η πιο πρόσφατη, βλέπω εδώ, 18 Φεβρουαρίου του 20, αν κουγκλάρεις. Με συγχωρείτε. Ναι, ναι, ήταν η τελευταία μου παρουσία στην Ελλάδα. Θέλω να σας ρωτήσω. Η χώρα από το 9, από το 10 μπαίνει σε βαθιά οικονομική κρίση, μνημόνια, τα ξέρετε όλα αυτά. Περιστολή... Ναι, τα έχω ζήσει από κοντά, κύριε Σακίνη. Τα έχετε ζήσει γιατί και από κοντά. Με έχει καλέσει κάποιος υπουργός, δεν θέλω να αναφερθώ τώρα σε όνομα, εν καιρό κρίσης.
με έχει καλέσει στην Ελλάδα και εγώ ως Έλληνας, ο οποίος αγαπάει την πατρίδα του, ναι. Και να ξέρετε ότι δεν έχω ζήσει ποτέ στην Ελλάδα, έχω γεννηθεί στη Γερμανία, μεγάλωσα στη Γερμανία και κατέληξα στην Τουρκία λόγω επαγγέλματος. Mm-hmm. Ήταν μεγάλη μου τιμή να πάω στην Ελλάδα. Μιλάμε τώρα για την χρονιά 2011-2012, στην κρίση ΕΠΑΝ. Μάλιστα. Όπου φαντάστηκα ότι ο τότε Υπουργός Υγείας θέλει να με δει για να μιλήσουμε για θέματα συστήματος υγείας, γιατί είχε μεγάλη απήχηση αυτό το έργο που είχαμε τελειώσει μόλις λίγο πριν εδώ στην Τουρκία. Πηγαίνοντας στην Ελλάδα, βρέθηκα μπροστά σε κάμερες από την μπροστά στον Υπουργό. Τι εννοείται? Ήμουν live στην τηλεόραση, ρωτώντας με αν εγώ ως εμπειρογνώμονα συμφωνώ ότι η Ελλάδα είναι δευτεροκόσμια χώρα όσον αφορά τα συστήματα πληροφορικής στον τομέα υγείας και ότι βαδίζουμε με τις κινήσεις που κάνουμε στο να γίνουμε πρωτοκόσμια χώρα. Την επόμενη μέρα, αυτό είχα μάθει αμέσως μετά την συνάντηση αυτή, ερχόταν η Τρόικα τότε για το θέμα υγείας, για τη μεγάλη τρύπα στα οικονομικά του τομέα υγείας. Να φανταστείτε ότι τότε μου δόθηκε μια λίστα, Excel λίστα με συστήματα τα οποία είχαν πώληση, είχαν υλοποιηθεί δήθεν σε πολλά νοσοκομεία και τότε ο Υπουργός με παρακάλεσε να πάρω τους συνεργάτες μου από εδώ, από την Άγκυρα και να πάω στην Ελλάδα για να εξετάσουμε αν όντως υπάρχουν τα συστήματα ή όχι. Το οποίο καταλαβαίνετε και αρνήθηκα να κάνω κάτι τέτοιο, γιατί όχι μόνο κίνδυνος ζωή θα υπήρχε, αλλά και πολλά άλλα. Οπότε καταλαβαίνετε ποια είναι η κατάσταση και πώς τη γνωρίζω. Μισό, από το κύριε Φιλιππίδη. 2010 και μετά. Καταρχάς, τα είπατε όλα. Ήρθα να δω υπουργό, είδα κάμερες. Αυτό είναι η χώρα. Ένα. Δύο. Από τη ρημαδιασμένη, θα το πω έτσι, τη δεκαετία του 90, από το 96 και μετά, έχουν πέσει δισεκατομμύρια και δισεκατομμύρια για την κοινωνία της πληροφορίας. Τα προγράμματα στεκάν. Να σας πω, η λίστα που μου είχε δοθεί στα χέρια μου ήταν για μια περίοδο 5 ή 6 ετών, αν θυμάμαι καλά, και υπήρχαν δαπάνες για συστήματα πληροφορικής περίπου στα 6 με 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Και αυτά με ζητούσε να επαληθεύσω αν όντως υπάρχουν ο Υπουργός. Οπότε καταλαβαίνετε. Πείτε μου τώρα, σας παρακαλώ πάρα πολύ, τι έχετε διαπιστώσει στην Ελλάδα? Όλα είναι θέμα, θα το πω ευθέως, χρημάτων. Ποιος θα κερδίζει? Ναι, κοιτάξτε, ναι, κατάλαβα τώρα το νόημα της ερώτησης σας. Ναι, ναι, είναι θέμα χρημάτων. Δεν είναι τίποτα άλλο. Γιατί ποιος θα ανεβάζει το κόστος δηλαδή? Αυτό είναι το θέμα. Ναι, μάλιστα. Ναι, και εγώ φοβάμαι, πραγματικά το λέω ευθύς και δεν φοβάμαι να το αναφέρω στην εκπομπή σας. Φοβάμαι ότι σε τελική ανάλυση θα μπουν πολλές ξένες μεγάλες εταιρείες, επώνυμες ή και αμερικανικές, τις οποίες γνωρίζω πολύ καλά από τη δράση μου στη Μέση Ανατολή, οι οποίες είναι πανάκριβες σε σχέση με αυτές ελληνικής καταγωγής, αλλά και δικές μας τουρκικής εδώ καταγωγής. Και δεν θα υπάρξει κάποια πρόοδος στον τομέα πληροφορικής υγείας στην Ελλάδα, ειδικά από ελληνικές εταιρείες, οι οποίες υπάρχουν πολλές. Υπάρχουν μικρομεσαίες, πολύ επώνυμες εταιρείες, οι οποίες και στον τομέα τηλεϊατρικής, στον τομέα τηλεματικής υγείας, στον τομέα διαχείρισης νοσοκομείων, πρωτοβάθμιας ιατρικής, έχουν πολύ καλά προϊόντα και όχι μόνο προϊόντα, τεχνογνωσία, αλλά και συνεισφέρουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε πολλές διάφορες χώρες. Απλώς είναι μικρές για τα ελληνικά δεδομένα και δεν τους ανοίγεται η δυνατότητα, δεν τους δίνεται η δυνατότητα να προσφέρουν όσο θα μπορούσαν. Μάλιστα. Άρα μου λέτε, με οικονομικό τρόπο μπορεί κάλλιστα να γίνει η δουλειά αυτή. Δεν χρειάζονται... Μα ναι, κοιτάξτε, χθες έβλεπα το βράδυ για προετοιμασία. Στον ΙΔΙΚΑ υπάρχει ένα έργο το οποίο προφέρει περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ για ένα χρονικό διάστημα 9 μηνών για υποστήριξη ενός υπάρχων συστήματος. Για 9 μήνες μιλάμε. Είναι απίστευτα πράγματα αυτά. Για υποστήριξη ενός υπάρχων συστήματος. Όχι για υλοποίηση ενός
νέου συστήματος ενός νοσοκομείου για, 9 για υποστήριξη μήνες. Ενός υπάρχον συστήματος. Δέστε το, θα το δείτε. Είναι 9 μήνες, 2 εκατομμύρια. Μάλιστα. Ναι. Μάλιστα. Καταλάβω. Οπότε καταλαβαίνετε. Πείτε μου κάτι. Αυτό που το σύστημα θα μπορούσαν να το αναπτύξουν ακόμη και δημόσιοι φορείς πρωτοποριακοί. Για παράδειγμα, το Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας θεωρείται ότι είναι στην τεχνολογία αιχμής και στα ζητήματα των συστημάτων των υπολογιστών. Όμως δεν υπάρχει κινητροδότηση. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Ναι, δεν υπάρχει κίνητρο από πλευρά κράτους για εταιρείες ή για ερευνητικά κέντρα να μπουν σε αυτό το τομέα. Οπότε τι γίνεται. Κοιτάξτε, ως τουρκική εταιρεία βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή παρόν σε 4 μεγάλα ευρωπαϊκά έργα τα οποία ασχολούνται με χρόνιες παθήσεις, όπως είναι ο διαβήτης, όπως είναι η καρδιολογία, όπως είναι η πίεση και ούτω καθεξής. Συμμετάσχουν 5 τουλάχιστον χώρες οι οποίες κονδύλια Ευρωπαϊκής Ένωσης προσπαθούν να φτιάξουν σύστημα το οποίο θα χρησιμοποιηθεί. Δεν είναι ερευνητικά προγράμματα αυτά. Mm. Αυτά λέγονται PCP projects της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία αποσκοπούν στην υλοποίηση και χρήση προγραμμάτων βάσει των αναγκών μέλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φαντάζεστε ότι στα 3 πιο βασικά των χρονίων παθήσεων το leading country είναι η Τουρκία και το Υπουργείο Τι να φαντάζομαι Τουρκίας. Τώρα κύριε Φίλιππ. Και η Ελλάδα δεν βρίσκεται μέσα. Ναι, καταλαβαίνω με τι πόνο καρδιάς το λέτε, γιατί θα μπορούσατε αυτές τις υπηρεσίες να τις προσφέρετε και στην πατρίδα σας, την ιδιαίτερη, την Ελλάδα, αλλά μου λέτε, εγώ έρχομαι και αντί για τους αρμόδιους συναντώ τις κάμερες, το πρώτο πράγμα που συναντώ. Μου λέει εδώ ο φίλος ο Νίκος από το Λονδίνο, επειδή απάντησε ο κύριος Φιλιππίδης γιατί δεν προχωράει το σύστημα στην πατρίδα μας. Τα συστήματα αυτά έχουν πρόσβαση και οι ασφαλιστικές εταιρείες. Μα ναι. Είμαστε άμεσα συνδεμένοι, όπως το Υπουργείο Υγείας, είμαστε άμεσα συνδεμένοι και στο Social Security Organization, εδώ το δικό μας ΙΚΑ, όπου κάθε επέμβαση, κάθε υπηρεσία η οποία προσφέρεται, καταγράφεται ιατρικά με όλες τις πληροφορίες στο σύστημα εθνικό του Υπουργείου Υγείας, αλλά από εκεί και πέρα φεύγει ολόκληρο το πακέτο και στο ΙΚΑ. Έτσι ώστε να μπορέσει να γίνει η πληρωμή. Μάλιστα. Ηλεκτρονικά μιλάμε. Αυτά ονομάζονται electronic claims, όπου το Social Security Agency πρέπει να είναι μέρος του όλου συστήματος. Αλλιώς δεν γίνεται. Και όχι μόνο το Social Security, γιατί καταλαβαίνετε ότι τα κρατικά νοσοκομεία συνεργάζονται με το ΙΚΑ, το τουρκικό, αλλά είμαστε συνδεμένοι και με τις πιο πολλές από τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, όπου ένας ασθενής, ο οποίος είναι ασφαλισμένος σε μία αλφα ασφαλιστική εταιρεία, από τη στιγμή που θα πάει στο ιδιωτικό νοσοκομείο, θα δείξει την κάρτα ασφάλισης του, online θα γίνει ένα check αν όντως είναι ασφαλισμένος, ποιες υπηρεσίες μπορούν να του προσφερθούν και ούτω καθεξής. Ερώτηση πονηρή. Και ένας άνθρωπος που δεν είναι οικονομικά δυνάμενος και είναι μη καταγεγραμμένος ούτε στο δημόσιο ούτε στο ιδιωτικό, πεθαίνει στην Τουρκία? Όχι. Εδώ στην Τουρκία κάθε πολίτης είναι, αν δεν είναι, είναι ασφαλισμένος καταρχήν, αλλά έχει το minimum περίθαψης το οποίο προσφέρεται σε κάθε πολίτη. Από τη στιγμή που θα πάει στο νοσοκομείο θα περιθάσει. Άλλη ερώτηση πονηρή. Τα ιδιωτικά νοσοκομεία είναι διαφορετικά. Άλλη ερώτηση πονηρή. Κατά πόσο αυτό το πλήρες διακλαδωμένο σύστημα μπορεί αύριο μεθαύριο να συνδεθεί, σας πάω στο μοντέλο της Κίνας, με μία κάρτα κοινωνικής συμπεριφοράς, που σημαίνει ότι αν δεν είσαι αρεστός στο εκάστοτε σύστημα, σας φαίνεται τρελό, να έχετε διαβάθμιση στην πρόσβαση υγείας? Διότι ναι, η κοινωνική συμπεριφορά στην Κίνα έχει αρχίσει και έχει πιστοληπτικές μονάδες, όπου έχεις ή δεν έχεις πρόσβαση σε κάποια αγαθά, μεταξύ των οποίων δεν είναι η υγεία ακόμη, αλλά είναι άλλα πράγματα. Πόσο εύκολο είναι ένα σύστημα? Το ερώτημα είναι μελλοντικό, γιατί εδώ δεν έχουμε τα στοιχειώδη. Οφείλω όμως να σας το κάνω, γιατί με ρωτάνε πολλοί ακροατές. Θα μπορούσε να γίνει μια τέτοια χρήση? Μα θα σας κάνω εγώ μια άλλη ερώτηση, αντερώτηση. Το τραπεζικό σύστημα είναι ακριβώς το ίδιο. Όταν από τη στιγμή που υπάρχουν φορείς οι οποίοι κρατούν όλες τις πληροφορίες όλων των συναλλαγών των πολιτών,
από εκείνη τη στιγμή και πέρα μπορούν να συνδεθούν αυτά τα συστήματα με ένα τέτοιο σύστημα όπως το αναφέρατε. Μια χαρά απαντήσατε. Να μην κοιτάζουμε το δάκτυλο όταν σου δείχνουν το φεγγάρι. Κύριε Φιλιππίδη, θα μπορούσε η χώρα μας πολύ γρήγορα να έχει ανάταξη σε αυτό το πεδίο, κατά τη γνώμη σας, και με προσέξτε, και με οικονομικό τρόπο, με οικονομικό, ναι. Άμα είναι να πληρώσουμε 10 φορές απάνω, τι να το κάνουμε? Ναι, ναι, όχι, κοιτάξτε, απλά αυτό που πρέπει να γίνει, κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε διαβούλευση και μιλάμε από τις αρχές του χρόνου, το οποίο, η οποία διαβούλευση έχει ανακοινωθεί πέρσι το καλοκαίρι περίπου. Το έργο υλοποίησης συστημάτων διαχείρισης νοσοκομειακών πληροφοριών πέρασε περίπου ένας χρόνος από τη στιγμή που ανακοινώθηκε, βρίσκεται από τις αρχές του χρόνου σε διαβούλευση, περιμένουν τώρα από το Υπουργείο Υγείας και την ΙΖΙΚΑ, την αγορά, τις εταιρείες της, να προσφέρουν τις γνώσεις τους έτσι ώστε να τροποποιηθεί το έργο αυτό όσον αφορά την τεχνολογική υποδομή, την υποδομή functionality, το οποίο θα προσφέρει αυτό το σύστημα, και μετά θα βγει θα ανακοινωθεί. Οπότε, αν ακόμη ένα χρόνο θα περιμένουμε να τελειώσει η όλη διαβούλευση και από εκεί και μετά ακόμη ένα χρόνο για να τελειώσει και το bidding, πώς το λέμε, η προσφορά, ναι, ναι, ναι. Η διακήρυξη, τότε δεν πρόκειται να τελειώσει ποτέ το έργο. Τι στεναχωριέστε, και ο σιδηρόδρομος ακούσαμε το πρωί, επαναλειτουργεί ένα τρένο απάνω, ένα τρένο κάτω. Τι στεναχωριέστε? Ναι, αλλά να σας πω κάτι ακόμη, κύριε Σαχίνη. Δεν είναι το πιο σημαντικό να υπάρξει υλοποίηση συστημάτων μέσα στα νοσοκομεία. Από τη στιγμή που το εργατικό δυναμικό, το ανθρώπινο δυναμικό μέσα στο νοσοκομείο δεν είναι έτοιμο να χρησιμοποιήσει τέτοιες πλατφόρμες, τέτοια προγράμματα, δύσκολα, ακόμη και να υλοποιηθούν οι πληροφορίες τις οποίες θα μαζεύεται, δεν θα είναι τόσο έγκυρες, γιατί δεν θα χρησιμοποιείται σωστά το σύστημα υγείας. Οπότε αυτό που πρέπει να γίνει άμεσα είναι να πάρθει ο φόβος από τους ανθρώπους μέσα στο νοσοκομείο, γιατρούς, νοσηλευτές, εργαζόμενους γενικά, ότι τα συστήματα αυτά είναι εργαλεία τα οποία θα τους βοηθήσουν να προσφέρουν καλύτερη ποιότητα στις υπηρεσίες που ούτως ή άλλως προσφέρουν στους ασθενείς. Από εκεί και μετά, εφόσον κερδίσουν την εμπιστοσύνη τους και καταλάβουν πραγματικά, γιατί αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα και αυτό ήταν πάντοτε το μεγαλύτερο πρόβλημα στα ελληνικά νοσοκομεία, από εκεί και μετά θα μπορεί να γίνει μια σωστή υλοποίηση τέτοιων συστημάτων. Δεν μπορείτε να βάλετε εσείς έναν υπολογιστή μέσα σε ένα γραφείο και να πείτε «ΟΚ, υλοποίησα, ψηφιοποίησα τη διαδικασία», αν ο χρήστης δεν ξέρει τι περί τίνος πρόκειται. Έχετε δίκαιο σε αυτό, κύριε Φιλιππίδη. Θέλω να σας ευχαριστήσω έτσι για αυτά τα ψήγματα εμπειρίας. Μου λέει κάποιος εδώ, αν κατάλαβα καλά, λέει, στην Ελλάδα αυτό που ενδιαφέρει τελικώς δεν είναι οι ψηφιακές λύσεις, αλλά πώς κονομάμε από τις ψηφιακές λύσεις, και ο κ. Φιλιππίδης με έναν τρόπο μας το κατέδειξε σήμερα. Υπάρχει και ένα αιχμηρό ερώτημα για σας. Θα δεχόταν, λέει, ο κ. Φιλιππίδης, ο ίδιος ως άνθρωπος, αλλά και ως στέλεχος μιας τέτοιας εταιρείας, να λάβει μέρος σε ένα διαγωνισμό όπου το αντικείμενο είναι η ενοποίηση τέτοιων συστημάτων προκειμένου να δημιουργηθεί μια μεγάλη βάση δεδομένων με τα στοιχεία κάθε πολίτη, οικονομικά, περιουσιακά, υγειονομικά, ώστε να μπορεί να ελέγχεται απόλυτα από την κεντρική εξουσία? Όχι. Μάλιστα. Κύριε Φιλιππίδη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή τη συνομιλία και μας δώσατε και μία εικόνα που είναι το πρόβλημα τελικώς εδώ και γιατί άλλες χώρες προχωράνε. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Να διευκρινίσω όμως το όχι που είπα στην τελευταία ερώτηση. Βεβαίως. Όχι σε ένα σύστημα το οποίο να περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες όλων των τομέων, αλλά ανά τομέα και υπό κανόνες επιτήρησης πρέπει να υπάρχουν τέτοια συστήματα για να μπορέσει να γίνει καλύτερη δουλειά και να μπορέσουν να προσφερθούν ποιοτικά υψηλότερες υπηρεσίες προς τον πολίτη.
Και μου λέει εδώ ένας φίλος, με αυτό θέλω να κλείσουμε, να τα ακούσετε κι εσείς κύριε Φιλιππίδη, 700.000 συνταγογραφεί στην Ελλάδα, 75.000 στη Σουηδία. Φάρμακο για τον καρκίνο 75.000 με αγορά από το κράτος 27.000. Αυτό λέει, τα λέει όλα. Κύριε Φιλιππίδη, αν δείτε λίγο τα στατιστικά στοιχεία που σας έχω στείλει στην παρουσίαση που έκανα, θα καταλάβετε πολλά. Μιλάμε μόνο για τα online ραντεβού μέσω από το ΑΠΑ το έτος 2019, για το 2019 μιλάμε. Ήταν, θυμάμαι καλά, 65 με 70 εκατομμύρια ραντεβού μέσω ΑΠ. Έτσι, είναι, οι συνταγογραφήσεις γίνονται όλες online. Οπότε κάντε τα μαθηματικά εσείς. 85 εκατομμύρια κόσμος ανά το χρόνο, πόσες συνταγογραφήσεις υπάρχουν και πώς κοντρολάρεται το σύστημα, από τη στιγμή που σας είπα ότι από την παραγωγή, εισαγωγή του φαρμάκου μέχρι και την κατανάλωσή του είναι όλη αυτή η σταδιοδρομία του υποκοντρόλ. Καλημέρα κύριε Φιλιππίδη, να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.